Καλημέρα Μιχάλη, εσένα και τους ακροατές μας. Να είμαστε καλά. Για πες μου λίγο, Θοδωρή, πώς αντιμετωπίζει η νεολαία και όχι μόνο η οργανωμένη νεολαία, έτσι. Γενικότερα εσύ πώς το εισπράττεις σε μια περίοδο όπου και τα εργατικά δικαιώματα γνωρίζουμε ότι δεν βρίσκονται στα καλύτερά τους, για να το πω έτσι πολύ απλά, και η νεολαία έχει τεράστια προβλήματα όσον αφορά την αγορά εργασίας, ακόμα και αυτοί οι οποίοι βρίσκουν δουλειά δεν είναι κάτω από τις καλύτερες συνθήκες κτλ. Έτσι ακριβώς είναι, Μιχάλη. Η νεολαία έχει μια ευκαιρία στην εργατική πρωτομαγιά. Πρώτα απ' όλα να γνωρίσει, να μάθει την αλήθεια. Να γνωρίσει τους μεγάλους αγώνες και τις θυσίες της εργατικής τάξης, των εργαζόμενων όλου του κόσμου τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είναι το πρώτο που θέλω, για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Αυτό είναι το πρώτο το οποίο θέλω να επισημάνω. Το ότι κανονικά θα πρέπει να γνωρίζουν την ιστορία αυτής της μεγάλης επαιτίου, έτσι. Που ξεκινάει από το 1886. Έχεις την αίσθηση, πέρα, επαναλαμβάνω, από ένα περιβάλλον πολιτικό στο οποίο εσύ κινείσαι, αλλά επειδή ως νεολαίος συζητάς, μιλάς, έρχεσαι σε επαφή με την κοινωνία, με την νεολαία, υπάρχει ανταπόκριση σε αυτό? Γνωρίζουν τα παιδιά τι είναι αυτό, ή είναι άλλη μια μέρα στις τόσες μέρες της αργίας? Η νεολαία δεν θα μάθει αυτή τα σχολικά βιβλία, ούτε στα φοιτητικά έδρανα. Θα τη γνωρίσει όμως, και υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον των νέων ανθρώπων, ειδικά στις σημερινές συνθήκες, με τα μεγάλα προβλήματα που ζουν, θα γνωρίσει αυτή την ιστορία όταν ψάξει ίδια, όταν μάθει, όταν αναζητήσει το τι έγινε, το πώς φτάσαμε σε αυτή την κατάσταση, το γιατί σήμερα ξυλώνονται κατακτήσεις και δικαιώματα χρόνων και αιώνων, μπορούμε να πούμε, όπως είναι το οχτάωρο. Και νομίζουμε ότι ειδικά οι σημερινές συνθήκες, με τις μεγάλες δυσκολίες που έχουν, δίνουν και αυτή την ευκαιρία. Δηλαδή ότι υπάρχουν περισσότεροι νέοι οι οποίοι αναζητούν απαντήσεις, αναζητούν λύσεις, ψάχνουν στην ιστορία, ψάχνουν και διδάσκονται από τους αγώνες και τους παλιότερους και τους σύγχρονους. Να θυμηθούμε τους εργαζόμενους στην e-food που κοκκίνησαν την Αθήνα. Είναι οι αγώνες των εργαζομένων, των μεταγραφών της Costco, που συναντάνε την πλατιά συμπαράσταση και αλληλεγγύη και των νέων ανθρώπων. Είναι ξανά σε κινητοποιήσεις, σε επαναλαμβανόμενες απεργίες ενάντια και στο σοβαρό εργατικό ατύχημα, το καινούριο που σημειώθηκε, χθες, ναι, για την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Είναι οι αγώνες και σε μια σειρά άλλους κλάδους, και οι αγώνες της νεολαίας. Να μην ξεχνάμε τους μεγάλους μαθητικούς αγώνες που προηγήθηκαν ενάντια στο WebEx, στον εκθεστικό μαραθώνιο, στον νόμο Κεραμαίος, οι αγώνες των φοιτητών την περίοδο της πανδημίας. Θέλω να πω ότι τελικά ναι, η νεολαία έχει και την ευθύνη αλλά έχει και τη δυνατότητα σήμερα, και υπάρχει μεγαλύτερο ενδιαφέρον να γνωρίσει και να διδαχτεί από τους αγώνες της εργατικής τάξης, και κυρίως να προσταθεί σε νέους αγώνες, να θέσει νέους στόχους που θα δημιουργήσουν και νέα πείρα, θα φωτίσουν το δρόμο της ταξικής πάλης, το αγώνα και για μια νέα κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση πολέμους και φτώχεια, το σοσιαλισμό, που είναι και το μεγάλο ζητούμενο και της εποχής μας. Λοιπόν, πριν φτάσουμε εκεί, θέλω να σου πω κάτι. Μίλησες και συμφωνώ για την ευθύνη και τις δυνατότητες την οποία έχει η νεολαία, αλλά μια νεολαία γαλουχημένη στον ατομικισμό, έτσι, στο κοίταξε ρε παιδί μου εσύ τι θα γίνει και από εκεί και πέρα σώσε εσύ το τομάρι σου και πάμε παρακάτω. Εδώ υπάρχει μια αντιλαμβάνεσαι ότι διαμορφώνονται κάτω από αυτό, διαμορφώνονται συνθήκες, έτσι, κάτω από αυτές τις λογικές. Δεν είναι και το εύκολο, το πιο εύκολο πράγμα να πείσεις τους νέους ανθρώπους να μπουν σε αυτή τη διαδικασία, θεωρώ. Ισχύει, όμως ταυτόχρονα σήμερα οι νέοι άνθρωποι έχουν και περισσότερες αποδείξεις για το πώς, αν θέλεις, βλέπουν και πιο εύκολα τη μεγάλη αντίφαση της εποχής μας. Τις μεγάλες δυνατότητες από τη μία να ζήσουμε πολύ καλύτερα. Ναι. Ταλματώδη ανάπτυξη της επιστήμης, τεχνολογίας, είναι και άνθρωποι που είναι μέσα στα πράγματα. Και βιώνουν και τις αντιθέσεις. Και από την άλλη, τις μεγάλες αντιθέσεις και τα διέξοδα ενός συστήματος που τους στερεί δικαιώματα, τους στερεί το μέλλον, και άρα έχουν και περισσότερες ευκαιρίες για να αναζητήσουν, να σκεφτούν, να βρούνε την άκρη. Για παράδειγμα, για τους νέους εργαζόμενους, ξεκινάει αυτή την περίοδο η σεζόν. Είναι εκατοντάδες, για να μην πω χιλιάδες, οι καταγγελίες νέων ανθρώπων
από για το τουρισμό, το ίντερνετ, το διαδίκτυο, για τον τουρισμό, ναι, για τον τουρισμό. Για τις συνθήκες δουλειάς και διαμονής. Είναι πολλά τα παραδείγματα νέων ανθρώπων οι οποίοι ψάχνουν οι ίδιοι, υπάρχουν δεκάδες, εκατοντάδες μάλλον εγγραφές σε σωματεία νέων εργαζομένων, που είναι μια ελπιδοφόρα διαδικασία. Έχουν οι φοιτητές μεγάλη αγωνία για το μέλλον, για την εργασιακή τους προοπτική, για την κατάσταση στις σπουδές τους, που είναι πολύ δύσκολη. Και έχουν και μια μεγάλη ευκαιρία στις φοιτητικές εκλογές, 18 Μάη, που θα γίνουν μετά από 3 χρόνια, και τα μηνύματα είναι ενθαρρυντικά. Θα δώσουμε και εμείς τη δικιά μας μάχη για να αποτυπωθεί και στην κάλπη των φοιτητικών εκλογών, τη μεγαλύτερη κάλπη της νεολαίας. Ναι. Θυμίζω το μήνυμα που πρέπει να στείλει η νέα γενιά και να είναι μήνυμα καταδίκη της κυβέρνησης και των προηγούμενων κυβερνήσεων, να είναι μήνυμα δυναμώματος, ενίσχυσης του αγώνα και της συλλογικής διεκδίκησης για όλα όσα ανάγκη. Η αυριανή μέρα. Γιατί πάντα. Ναι, η μεθαυριανή. Όχι ναι. Μόνο, δεν αναφέρομαι μόνο μεθαυριανή όσον αφορά τις συγκεντρώσεις. Αναφέρομαι. Καλά κάνεις και το αναφέρεις και αυτό. Αναφέρομαι και στο ότι πέρα από τον εορτασμό και την αγωνιστική παρουσία σε μια τέτοια ημέρα, τι περιμένουμε και τι ξημερώνει. Έτσι. Γιατί και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι. Για την επόμενη μέρα νομίζουμε ότι οι νέοι άνθρωποι κυρίως δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από μεγάλα λόγια και υποσχέσεις, δεν έχουν να περιμένουν τίποτα από τη σημερινή ή τις προηγούμενες κυβερνήσεις, από επίδοξους σωτήρες που κάθε φορά κατσικώνονται στο σβέρκο των νέων ανθρώπων και κάνουν τη ζωή τους ακόμα πιο δύσκολη, αλλά έχουν να περιμένουν πολλά αν εμπιστευτούν τη δύναμη και το δίκαιο τους, αν μπουν οι ίδιοι στον οργανωμένο αγώνα και παλέψουν για τα δικαιώματά τους, αν διαμορφωθούν και πολλαπλασιαστούν περισσότερες εστίες αντίστασης μέσα στους χώρους δουλειάς, στους χώρους της μάθησης, στους χώρους της νεολαίας. Και νομίζουμε ότι υπάρχουν και ελπιδοφόρες διεργασίες, βουβές σε αυτή την φάση, αλλά υπάρχουν διεργασίες της συνείδησης των νέων ανθρώπων. Τι εννοείς με αυτό, Θοδωρή, ότι υπάρχει ένα μεγάλο κύμα δυσαρέσκειας, υπάρχει ένα που μπορεί να εκφράζεται τώρα με ένα συχτήρισμα, αυτή την πολιτική, αλλά δεν κεφαλαιοποιείται πολιτικά. Δεν κεφαλαιοποιείται πολιτικά. Είναι υπαρκτό. Είναι πολλοί οι νέοι άνθρωποι οι οποίοι ψάχνουν διέξοδο, οι οποίοι έχουν στημένο αυτή, ακούν θυμάν τις θέσεις και τις τάσεις του ΚΚΕ, τη δράση της ΚΝΕ μέσα στους χώρους της νεολαίας, που είναι η πιο συντημένη δύναμη μέσα σε αυτούς τους χώρους, μαχητική, πρωτοπόρα για τα προβλήματα των ανθρώπων. Και προφανώς είναι και οι ίδιες οι εξελίξεις που είναι επικίνδυνες, που κρύβουν μεγάλη δυναμική, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ζούμε έναν πόλεμο στη γειτονιά μας. Σωστά. Για τη μοιρασιά της Λίας ανάμεσα σε μεγάλα ανταγωνιστικά συμφέροντα. Ζούμε και έναν πόλεμο στο λαϊκό εισόδημα, με την ακρίβεια, στα καύσιμα, στο ρεύμα, στο σούπερ μάρκετ. Στην καθημερινότητα. Στα νίκια, στην καθημερινότητα. Ένας νέος εργαζόμενος πληρώνει πάνω από το μισό μισθό του σε νίκια. Μα είναι καταγεγραμμένο αυτό και από έρευνες οι οποίες έχουν γίνει ότι τουλάχιστον το 60% του μισθού κατασπαταλάται για τη στέγη. Είναι καταγεγραμμένο. Έχουμε την ενεργειακή φτώχεια, ελαίο πράσινης μετάβασης, απελευθέρωση αγοράς ενέργειας, που την πληρώνουν και οι νέοι άνθρωποι με λογαριασμούς ηλεκτροσόκ που παίρνουν στα χέρια τους. Και ταυτόχρονα έχουν από πάνω και διάφορες Μαρίες Αντουανέτες, διάφορους βουλευτές κυβερνητικούς, να δηλώνουν πως ο Τζάμπας πέθανε, ότι έτσι πρέπει να ζήσουμε, ότι να μην ζητάμε και πολλά και ούτω καθεξής, τα οποία προκαλούν και μια πλέον αγανάκτηση και οργή πάνω στη δύσκολη καθημερινότητα που ούτως ή άλλως διαμορφώνεται. Έχουμε τις αυξήσεις ψίχουλα στο κατώτατο μισθό, που είναι μια πραγματική κοροϊδία, που δεν μπορούν να λύσουν κανένα πρόβλημα, έχουν εξανεμιστεί πριν να καν δοθούν από το κύμα της ακρίβειας, από τον πληθωρισμό. Θέλω να πω ότι υπάρχει πολύ σημαντικών εξελίξεων, μεγάλων προβλημάτων, το οποίο μπορεί να τροφοδοτήσει το επόμενο διάστημα, ακόμα και μεγάλους αγώνες της νεολαίας. Γι' αυτό παλεύουμε. Νομίζουμε ότι μπορούμε να το κάνουμε πράξη και θα υπάρξει και κλιμάκωση. Δεν θα σταματήσουν, ούτε θα ξεκινήσουν όλα με την πρωτομαγιάτικη συγκέντρωση, που θυμίζω στην Αθήνα είναι 10.30 στο Σύνταγμα,
μαζί με τα εργατικά σωματεία, τους φοιτητικούς συλλόγους, τους μαζικούς φορείς. Θοδωρή Κωνσταντή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου. Καλή συνέχεια. Και εγώ, να προσθέσω μόνο, προσθέσω μόνο για τους φίλους ακροατές ότι σήμερα η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ στην Αθήνα, στο Ολυμπιακό Κέντρο Γαλατσίου, 8 η ώρα το απόγευμα, διοργανώνει μεγάλη συναυλία. Αυτή είναι η πρωτομαγιά με τη Μαρία Φαραντούρη, τη Ρίτα Ντονοπούλου, με νέους καταξιωμένους καλλιτέχνες. Πόσο 30 φιλίδι. Κώστα Τριανταφυλλίδη, τον αγαπητό τον Γιτζάκη, και νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για τους νέους ανθρώπους να μάθουν τα τραγούδια του Αγώνα που σημάδεψαν ολόκληρες εποχές και γενιές, και για τους παλιότερους να θυμηθούν και να πάρουμε όλοι μαζί κουράγιο και δύναμη για τους μεγάλους αγώνες που έχουμε μπροστά μας. Σε ευχαριστούμε και πάλι. Σε ευχαριστούμε, Θοδωρή.